Εγώ το ξεχνάω. Σε κανένα Κύπρο δεν είχα τέτοια. Εκεί που κάνω μετά, δεν έχω πάει για βραστάρια. Θα σου έρθει πολλά βραστάρια εκεί πέρα. Είναι νότιο μέρος και γίνονται γρήγορα από εκεί πέρα. Πες το λάδι. Νύπτο Τασίδας, δεν ξέρω. Πότε θα πάμε. Όπως θέλεις. Θέλω εγώ. Είμαι ελεύθερος εγώ. Εκτός από βράδυ. Δεν ξέρω, πως από βράδυ και εκείνο το θέμα θα πάμε. Δηλαδή πρέπει να είναι πρωί, έτσι. Άμα είναι αύριο μπορείς. Αύριο. Ή αύριο ή μεθαύριο. 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 Εντάξει. Κανονίσαι για μεθαύριο. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά τώρα. Θα πάρουμε και οι άλλοι. Πάρε πώς πέφτει. Όποιος θέλει. Κάντε λίγη υπομονή. Η Αγία υπομονή είπε κάντε υπομονή. Πάντε πώς την υπομονή. Πάτε δούμε την υπομονή. Θα σου αρέσει, Βαγγέλη, σήμερα πολύ. Ναι. Θα σου αρέσει σήμερα πολύ. Θα σου αρέσει πολύ σήμερα. Ναι, αλλά θυμάσαι, είπα ότι κάποιος δεν θα ξαναέρθει. Ε? Είπα, κάποιος δεν θα ξαναέρθει που είσαι μια φορά. Τώρα έχουν περάσει πολύ. Πού να ξέρεις. Δεν με, δεν βάζω βάση. Τιμό του Βαγγέλη, δεν του αρέσει αυτό που θα πει σήμερα. Όχι, έχω τον λόγο. Για τους αμαρτωλούς. Επέμπτω στα σώτου. Καλώς τον Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλώς τον Παναγιώτη. Πάρα πολύ ωραία. Τι μας μιλιά μας γέμινε για τη Συρία το Σαγγίδα. 100 άτομα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε. Θα έρθουμε εδώ μετά ο στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, πνεύματος αληθείας, πρωταρχού παρών και τα πάντα πληρών, προσαρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εξήγησον εν ημί και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέως προς ασθενείς. Αμήν. Μας περιβάλλει ένας κόσμος που λέγεται γύρω μας, που λέγεται φυσικός κόσμος, κόσμος της φύσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, με τον οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, λέγει ότι δεν έγινε ο κόσμος, ο φυσικός, που βλέπουμε γύρω μας, τυχαίος, ούτε ματαίος. Αλλά για να υπηρετήσει ένα σκοπό ωφέλιμο και να συνεισφέρει στα όντα μια μεγάλη χρησιμότητα. Είναι ο κόσμος αυτός που βλέπουμε, όχι οι άνθρωποι, όλα τα άλλα όντα και τη φύση εκτός του ανθρώπου. Είναι, λέγει, ο κόσμος σχολείων ψυχών λογικών και εκπαιδευτήριων θεογνωσίας. Δηλαδή, βλέποντας τη φύση και το κόσμο των ζώων,
καταλαβαίνουμε πολλά από εκείνα που αναφέρονται στο Θεό. Δηλαδή, τι είναι ο Θεός, καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε τα όντα και τα ζώα και τα φυτά. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτό λέει τα αόρατα του Θεού, ποια είναι το Θεό, δεν τον βλέπουμε, την παντοδυναμία του Θεού δεν τη βλέπουμε, τη σοφία του Θεού δεν τη βλέπουμε, τη μεγαλοσύνη του δεν τη βλέπουμε, ιδιότητες δηλαδή του Θεού που είναι αόρατες μας τις διδάσκει κατευθείαν η φύση. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη τα άστρα και λέμε πω πω τι μεγαλείο είναι αυτό, και σαν το Δαβίδ φωνάζουμε μέσα την ψυχή μας ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Δηλαδή πόσο μεγάλος και θαυμαστός είσαι αν είναι τα έργα σου τόσο αξιοθαύμαστα. Είχαμε ασχοληθεί κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια είναι, 2-3 είναι, με τον κόσμο της θαλάσσης, το θυμόσαστε. Και το είχε βάλει μάλιστα και προχθές στην τηλεόραση ο Βασίλης και το είδαν και μου το είπανε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα ζώα, με αυτά που έχει ο Θεός δημιουργήσει, για να δούμε τι θα μας διδάξουν τα ζώα, γιατί η φύση και τα ζώα που ανήκουν στη φύση διδάσκουν τον άνθρωπο, τον εμαθαίνουν τον άνθρωπο αν έχει μάτια, όχι μάτια τούτα, τα άλλα μάτια μπορεί να μαθαίνει. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Άγιο Βασίλειο, να δούμε τι μας διδάσκει μέσα από το ζωικό βασίλειο. Βεβαίως παίρνει σαν βάση την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι, μάλλον της μια γραμμούλα από την Αγία Γραφή, μια γραμμούλα που λέει το εξής, για μια προσταγή, μια διαταγή που έδωσε ο Θεός και οπ, γίνανε τα ζώα. Και το Θεός είπε και έγιναν. Και αυτό πάλι είναι ανθρώπινο που λέμε, για να καταλάβουμε εμείς. Το είπε και έγιναν. Απλώς θέλησε και γίνανε. Λοιπόν, τι προσταγή έδωσε ο Θεός. Εξαγαγέτο η γη ψυχήν ζώσαν. Εξαγαγέτο η γη ψυχήν ζώσαν. Εδώ μιλάει, δίνει προσταγή ο Θεός να βγάλει η γη από μέσα της, τα λέγαμε, να βγάλει από μέσα της ψυχές ζωντανές, δηλαδή τα ζώα. Δεν υπήρχαν τα ζώα και δίνει το πρόσταγμα ο Θεός να γίνουν τα ζώα μέσα από τη γη. Μία είναι η ψυχή όλων των αλόγων ζώων. Όλα τα άλογα ζώα που θα δούμε να παρελάσουν μπροστά μας σε λίγο, όλα τα άλογα, όχι τα λογικά, είμαστε εμείς, όλα τα άλογα ζώα έχουν μία, θα λέγαμε, ψυχή. Δεν πρόκειται για ψυχή σαν του ανθρώπου,
Ονομάζεται αυτό αλογία, γιατί δεν έχουν λογική. Μπορεί κάποιος να θέλει να πει πώς έχουν λογική τα ζώα. Ας αφήσουμε τον Άγιο Βασίλειο να τον ακούσουμε τι θα μας πει. Μία δε είναι η ψυχή των αλόγων ζώων, διότι ένα είναι αυτό που την χαρακτηρίζει, την ψυχή, η αλογία, ότι δεν έχουν λόγο και νου. Μόνο που κάθε ζώο διακρίνεται με τα διαφορετικά γνωρίσματά του. Κάθε ζώο έχει και τα δικά του γνωρίσματα. Θα το δούμε ποια τα γνωρίσματα. Παραδείγματος χάρη, ο βούς, το βόηδι, είναι ακλόνητος εις το πάτημά του. Πατάει γερά το βόηδι. Ο όνος είναι ο κνηρός. Ο κνηρός σημαίνει τεμπέλης. Αν δεν το σπρώξεις... Μην τον πλήσετε, κύριε, αλλά μου τον ευλόγησε ο Κύριος, τον όνο. Μη φωνάς, σε παρακαλώ, μη φωνάς. Ο κνηρός. Λοιπόν, ο όνος είναι ο κνηρός. Ο ύπος θερμός εις την επιθυμία του θύλεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει εσωτερική ορμή για να πηγαίνει με το θηλυκό. Γι' αυτό και λέει ο Δαβίδ, όταν οι άνθρωποι είναι αχαλήνοτοι στις ορμές και ο άνδρας αφήνει τη γυναίκα του πάει με άλλη και ούτω καθεξής, η κοινωνία είναι διεφθαρμένη από τις ορμές, λέει ο Δαβίδ ότι οι άνθρωποι είναι σαν ύπη θηλυμανής. Το καταλάβατε αυτό που είπα? Γι' αυτό λέει σε ένα ψαλμό μέσα, ύπη θηλυμανής εγεννήθησαν. Ότι οι άνθρωποι γίνανε θηλυμανής σαν τα άλογα. Αυτή είναι του ύπου το χαρακτηριστικό. Ο λύκος δεν εξημερώνεται. Η αλόπιξ δολερών, πονηρή. Βλέπετε τα γνωρίσματα του κάθε ζώου. Ο μύρμιξ εργατικός. Το μυρμήγι εργατικό. Ο σκύλος είναι ευγνώμων. Το τάισες θα έρθει να σου πει ευχαριστώ. Ο σκύλος είναι ευγνώμων και πολύ ενθυμείται τη φιλία, είναι φίλος. Το καθένα από τη στιγμή που πλάστηκε από τα ζώα που αναφέραμε και άλλα ζώα βεβαίως, πήρε και το φυσικό του ιδίωμα, όπως το είδαμε. Η καθένα πήρε και το δικό του, ας το πούμε, ιδίωμα, όπως το λέει εδώ πέρα. Μαζί με τον Λέοντα, γεννήθηκε και ο θυμός. Το λιοντάρι δηλαδή είναι πάντα ζώο γεμάτο θυμό. Και ζει μόνος και χωρισμένος από τα όμοια του. Δηλαδή, λιοντάρι με λιοντάρι, δύσκολα θα πάει. Ζητάει τη μοναξιά, αλλά είναι μοναστικός. Ο τρόπος της ζωής του. Ονομάζεται εδώ, έχει ακοινωνισία. Δεν είναι κοινωνικός με τα άλλα λιοντάρια. Σαν κανείς δικτάτορ των αλόγων ζώων, ονομάζεται λιοντάρι, σαν δικτάτορα των αλόγων ζώων, δεν καταδέχεται να έχει και άλλους ισότιμους δια την φυσική του υπεροψία, επειδή είναι, λέει, έχει εγωισμό επάνω του. Φυσικό εγωισμό έχει επάνω του.
Το έχει δώσει η φύση. Για αυτόν τρόπο της είναι μεταξύ τους. Μπορεί. Λοιπόν. Δεν δέχεται, για το λιοντάρι μιλάμε, δεν δέχεται να φάει ούτε χθεσινή τροφή. Δεν γυρίζει δεύτερη φορά ούτε στα απομεινάρια του δικού του θυράματος. Η φύση του έδωσε τέτοια φωνητικά όργανα όταν κάνει βρυχυθμό, μουγκρίζει, ναι, είναι τόσο δυνατό, τόσο δυνατή η φωνή του, ώστε πολλά ζώα που τον ξεπερνούν στην ταχύτητα τα αγμονωτίζει πολλές φορές και μόνο με τον βρυχυθμό του. Μόνο που τα ακούνε, μουδιάζουν και τα πιάνει. Το λιοντάρι. Το λιοντάρι είναι αυτό. Η πάρδαλης, η λεοπάρδαλης, είναι νοθρά. Μισό λεπτό. Η πάρδαλης είναι κεραυνοβόλο και ευλίγιστο και ελαστικό ζώο. Έχει ένα μεγάλο λαιμό, μεγάλα πόδια και εύκολα, λέει, ελαστικό. Μπορεί να κινείται. Ναι. Ώστε να εκτελεί τα πτερωτάς ψυχικά σορμάς του. Η πάρδαλης, λεοπάρδαλης. Νοθρά, η φύση της αρκούδας. Η αρκούδα είναι ζώο, πώς να μουλοχτώ, πώς να πούμε, νοθρό. Ή σαν ύπουλο, ας το πούμε έτσι. Νοθρά, η φύση της αρκούδας. Και ο χαρακτήρ, ιδιόρυθμος. Είναι ιδιόρυθμη η αρκούδα. Ύπουλη και κρυψίγνους. Αυτό που έχει δεν το δείχνει σε αυτόν που μπορεί να τη δει. Δεν το δείχνει η αρκούδα. Παρόμοιο είναι και το σώμα της. Βαρύ, γεροδεμένο, αλίγιστο, τέτοιο που χρειάζεται αυτή που διέρχεται τον χρόνο της εις την φωλιά, ώστε τον καιρό του χειμώνα να είναι κατεψυγμένη. Τι σημαίνει κατεψυγμένη, που καταλαβαίνετε που... Δηλαδή το χειμώνα δεν κουνιέται. Λαρκωμένη, ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Εάν διηγηθούμε πόση αδίδακτη και φυσική φροντίδα έχουν για τη ζωή τους τα άλογα αυτά ζώα, ή θα κοιτάξουμε πώς θα φυλαχτούμε, δηλαδή θα ρίξουμε μια ματιά στα ζώα, πώς είδαμε τώρα, και δούμε πόση αδίδακτη φροντίδα, σημαίνει αδίδακτη φροντίδα, δεν τους έμαθε κανείς πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά να φροντίζουν. Αυτά έχουν φυσική τη φροντίδα. Λέει, θα κοιτάξουμε να δούμε τη φροντίδα που έχουν για τον εαυτό τους τα ζώα, ή να φυλακτούμε, γιατί θα σκύψουμε το κεφάλι κάτω και θα πούμε είμαστε κατώτεροι από τα ζώα, ή θα γίνουμε καλύτεροι. Προσέξτε το αυτό, το καταλάβατε τίποτα τώρα. Με το που θα ρίξουμε τη ματιά ή θα πούμε πω πω τα ζώα, άμα εγώ δεν πάω καλά θα πω είμαι χειρότερος από τα ζώα. Ή θα φροντίσω να γίνω καλύτερος, γιατί τα ζώα διδάσκουν τον άνθρωπο. Θα το δούμε. Η αρκούδα πολλές φορές, αν τραυματιστεί, θεραπεύει τον εαυτό της. Το γιατρεύει τον εαυτό της. Είναι δυνατό να δεις αλεπού να γιατρεύει και αυτή τον εαυτό της με τη ρητίνη του πεύκου, με τη ρετσίνη του πεύκου, λέει ο Αγίος Βασίλειος που έχει ασχοληθεί. Θα δεις λοιπόν την αλεπού, άμα πάθει κάτι να μην αισθάνεται καλά, θα πάει να πάρει τη ρετσίνη και μόνη της θα κάνει αυτό που να κάνει για να γίνει καλά. Με τη ρετσίνη του πεύκου. Η χελώνη, όταν παραφάγει σάρκες οχιάς, όταν παραφάει, αποφεύγει τη βλάβη του δηλητηρίου τρώγοντας ρίγανη που είναι αντιφάρμακο. Μας μιλάει για τη φροντίδα που έχουν από μονάχα τους. Και το φίδι θεραπεύει τη βλάβη των οφθαλμών του αν φάγει
αμάρανθο. Άμα πάσχει και δεν βλέπει το φίδι, λέει, τρώει αμάρανθο. Αλλά και τα προγνωστικά των ζώων, τα προγνωστικά, έχουν και τα ζώα προγνωστικά. Το ξέρετε κι εσείς το, και εμείς το έχουμε πάρει το κουμπίδι. Η κοινή το ξέρουμε. Ναι, για να δούμε μερικά πραγματάκια. Δια τις ατμοσφαιρικές μεταβολές, τη λογική σύνεση δεν την κρύβουν. Είναι, λειτουργούν σαν να έχουν λογική, λέει, τα ζώα. Όταν καταλαβαίνουν από πριν τις αλλαγές του καιρού. Τις αλλαγές του καιρού. Το μεν πρόβατον, όταν πλησιάζει ο χειμών, τρώει πολύ λέμαργα, σαν να κάνει επισιτισμό. Λέμαργα και πολύ, όταν πλησιάζει ο χειμώνας. Γιατί, για τη μέλουσα, αν έχει το χειμώνα, θα ρίξει χιόνια, δεν θα μπορεί να βοσκήσει και μαζεύει λέει, για το χειμώνα. Το καταλαβαίνει, θα έρθει χειμώνας και τρώει. Όταν πλησιάζει ο χειμώνας. Μετά το βάζει το ξαναμασάει. Τα δεβόδια που είναι κατάκλειστα επί πολύ καιρό κατά χειμώνα, όταν κάποτε πλησιάζει άνοιξη, επειδή με τη φυσική τους αίσθηση περιμένουν τη μεταβολή, δηλαδή όταν πλησιάζει άνοιξη λέει περιμένουν την αλλαγή του καιρού, τα βόδια. Βλέπουν από τα βουστάσια προς τις πόρτες την έξοδο. Κοιτάνε έξω λέει όταν πλησιάζει λέει η άνοιξη. Παρατήρησαν ότι ο σκατζόχερος κατασκευάζει διπλές τρύπες εισόδου και εξόδου στην υπόγεια φωλιά του. Και όταν μεν πρόκειται να πνεύσει βοράς, φράσει την βορεινή πόρτα. Όταν φυσάει νοτιάς, φράσει την νοτινή πόρτα. Και αλεπού το ίδιο. Για να φύγει όταν την κυνηγάς από ό,τι να έχει κι άλλες πόρτες. Λοιπόν. Ο Μύρμιξ, εις καιρόν θέρους, αποθηκεύει για τον εαυτό του τη χειμερινή τροφή. Το Μυρμίξ και το καλοκαίρι μαζεύει, λέει. Και δεν αναβάλει καθόλου το μάζεμα από ραθυμία, από την πελιά. Δεν αναβάλει το Μυρμίξ. Επειδή δεν έφτασαν ακόμη δυσκολίες του χειμώνος, αλλά με μία ακούραστη φροντίδα, το μυρμήγκι πιέζει τον εαυτό του να εργάζεται έως ότου αποθηκεύσει στις αποθήκες του την τροφή που του χρειάζεται. Και ούτε αυτό το κάνει απρόθυμα. Το μυρμήγκι δεν το κάνει χωρίς προθυμία λέει. Αλλά με ένα σοφό σχέδιο φροντίζει να διατηρηθεί η τροφή του ως το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Με τα ψαλιδωτά νύχια του, το μυρμήγκι, κόβει τους καρπούς στα δύο, στη μέση. Για να μην φυτρώσει. Για να μην φυτρώσει. Ναι. Στα δύο, στη μέση, ώστε να μην ξεφυτρώσουν και του γίνουν ακατάλληλη προσβρώση. Γίνουν ακατάλληλη για μάσα. Για μάσα. Λοιπόν, και τους στεγνώνει. Στεγνώνει λέει την τροφή το μυρμήγκι. Πώς στεγνώνει? Όταν αντιληφθεί ότι γίνανε υγροί. Στεγνώνει και τα ξεραίνει δηλαδή. Και δεν τους απλώνει να στεγνώσουν με οποιοδήποτε καιρό. Δεν απλώνει να στεγνώσουν με οποιοδήποτε καιρό. Το μυρμήγκι. Αλλά όταν προβλέψει ότι η ατμόσφαιρα θα παραμείνει ξάστερη σε ξάστερη κατάσταση. Ποιος τα δίδαξε? Ποιος τα δίδαξε? Προχωράμε. Και φυσικά δεν πρόκειται να δεις βροχή από τα σύννεφα όσο χρόνο είναι απλωμένος ο σύτος των μυρμηγκιών. Γνωρίζουν ότι δεν θα περάσει ούτε σύννεφάκι. Ούτε σύννεφάκι. Και ποιο το μυρμηγκιό? Ναι, το μυρμηγκιό είναι δάσκαλος. Δάσκαλος. Ποιος δύναται να το περιγράψει? Ρωτάει τώρα εδώ, ποιος μπορεί να το περιγράψει? Ποιος νους το χωρεί όταν το ακούσει?
Ποιος χρόνος είναι δυνατόν να μου φτάσει για να πω και να διηγηθώ όλα τα θαυμάσια του τεχνίτη του Θεού δηλαδή, που τα έφτιαξε. Αν τα μυρμήγια είναι με τόση σοφία, αυτός που τα έφτιαξε σοφία έχει. Ας πούμε και εμείς μαζί με τον προφήτη Δαβίδ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα η σοφία επίησας. Δεν μας είναι λοιπόν ικανοποιητική δικαιολογία το ότι δεν διδαχθήκαμε τα γράμματα αυτά που μας ωφελούν. Αφού με τον αδίδακτο νόμο της φύσεως αντιλαμβανόμεθα το φέλιμο. Λέει εδώ το εξής, Ιωσήφ, λέει τι είπες, δεν ξέρεις γράμματα να διαβάσεις για να δεις τι σου ζητάει ο Θεός. Να κοίταξε, να σε μάθουν τα ζώα. Αυτά που δημιούργησε ο Θεός, θα μάθεις από εκεί τι πρέπει να κάνεις. Ένα-ένα όλα. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Αυτό που είσαι ο ίδιος δεν θα ήθελες να το πάθεις από τον άλλον. Καμιά φαρμακευτική τέχνη και καμιά βοτανική εμπειρία δεν επενόησε τη δασκαλία των εφελήμων εις τα άλογα ζώα. Προσέξτε το. Ξαναλέω. Αναφέραμε πώς γιατρεύεται, πού βρίσκουν τα φάρμακα τα ζώα. Έμαθε λέει κανείς στα ζώα φαρμακευτική τέχνη. Φαρμακοποιός πάει και μαθαίνει στο πανεπιστήμιο. Και οποιαδήποτε άλλη τέχνη διδάσκεται στους ανθρώπους. Αυτά τα ζώα χωρίς να πάνε ούτε στη φαρμακευτική σχολή στο πανεπιστήμιο ούτε να πάνε πουθενά αλλού έχουν από μονάχα τους αυτοδίδακτα το τι πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το ωφέλιμο. Ξέρουνε ποιο είναι το ωφέλιμο. Συμπέρασμα. Εσύ δεν ξέρεις ποιο είναι το ωφέλιμο, είσαι λογική. Αυτό αφήνει σαν συμπέρασμα. Δεν ξέρεις ποιο είναι το ωφέλιμο. Και αφού ξέρεις ποιο είναι το ωφέλιμο και θέλεις να σου κάνουν το ωφέλιμο εσένα, εσύ γιατί δεν θα κάνεις το ωφέλιμο στον άλλον. Έχουμε δε και εμείς φυσικές αρετές προς τις οποίες κλείνει η ψυχή, εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε φυσικές αρετές, όπως τα ζώα έχουν αυτά που αναφέραμε, και εμείς έχουμε στη ψυχή μας από τη φύση μέσα αρετές. Χωρίς βέβαια να μας τις διδάξει άλλος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάρω το Ευαγγέλιο στο χέρι, να μάθω αγαπάτε αλλήλους, με μαθαίνει η φύση. Αν αφαιθώ στη φύση, θα δω και πάλι και εκεί την αγάπη. Θα τη δω πρακτικά, όχι θεωρητικά, όπως πάμε με θεωρία του μυαλού να την κάνουμε. Θα τη δω στο ζώο εφαρμοσμένη, στο ζώο, το άλογο ζώο, που δεν έχει λογική. Αυτό και εμείς έχουμε από τη φύση μέσα μας, χωρίς να έχουμε Ευαγγέλιο, τα ίδια πράγματα. Δεν όπλησε τα ζώα ο Θεός με ορισμένες αρετές και μας άφησε εμάς χωρίς να μας δώσει φυσικές αρετές. Μας τις έδωσε και έρχεται το Ευαγγέλιο ύστερα και λέει εγώ αυτές τις φυσικές αρετές που έχεις φυσικές θα τις κάνω ουράνιες. Αυτή είναι η διαφορά από τα ζώα. Διότι όπως καμιά διδασκαλία δεν μας λέει να μισούμε την αρρώστια, μας μαθαίνει κανείς ότι δεν πρέπει να αγαπάμε την αρρώστια. Τι θέλουμε την αρρώστια, κανείς δεν τη θέλει. Δεν μας το μαθαίνει κανείς αυτό. Αλλά έχουμε αθόρμητη την έχθρα προς τα βλαβερά. Ό,τι είναι βλαβερό, ούτε να το δούμε δεν θέλουμε. Τη λέγουμε από μέσα μας, από μονάχο του. Έτσι και η ψυχή έχει μία αδίδακτη τάση, η ψυχή, μία αδίδακτη τάση. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Λέει, βλέπεις το βλαβερό. Φεύγεις χωρίς το μάθει κανείς γιατί είναι βλαβερό. Το καταλαβαίνεις μόνος. Και η ψυχή καταλαβαίνει ποιο είναι το βλαβερό και τα αποφεύγει. Χωρίς να το διδάξει κανείς. Κάθε κακό δεν είναι αρρώστια της ψυχής. Ενώ η αρετή
είναι ό,τι είναι και η υγεία. Το καλό δηλαδή στην ψυχή είναι ό,τι είναι και η υγεία. Ανεκδίκητη, πάμε τώρα να δούμε συνέχεια για τα ζώα. Ανεκδίκητη είναι στα ζώα η στοργή μεταξύ γονέων και τέκνων. Δηλαδή τα ζώα, άμα τα προσέξουμε θα δούμε ότι έχουν μία στοργή, το κάθε ζώο στο παιδί του, που δεν μπορούμε να την περιγράψουμε. Γιατί ο Θεός που τα δημιούργησε ανεπλήρωσε την έλλειψη του λογικού, να το προσέξουμε αυτό, ο Θεός που τα έφτιαξε, επειδή δεν έχουν λογική, αναπλήρωσε λέει τη λογική, την έλλειψη λέει του λογικού, με την υπεροχή των αισθητηρίων. Δηλαδή, λογική, τα ζώα δεν έχουν λογική, αλλά έχουν, θα λέγαμε, την προαίσθηση. Ένα είδος προαισθήσεως, αντί της λογικής, και λειτουργούν με αυτό, με την προαίσθηση. Πώς ένα αρνί ανάμεσα σε χιλιάδες πρόβατα πηδάει από το μαντρί και γνωρίζει το χρώμα και τη φωγή της μητέρας του και τρέχει κοντά της και ψάχνει να έβρει τις πηγές από όπου τρέχει το γάλα του. Μπορεί να είναι ένα σωρό πρόβατα, θα πάει να βρει τη μάνα. Και θα πάει, λέει, στο μαστό από κάτω της μάνας. Δεν πάει στα άλλα που μπορεί να έχουν καλύτερο γάλα. Και αν έβρει τους μαστούς της μητέρας τους, φτωχούς, δεν έχουν γάλα δηλαδή, αρκείται σε εκείνους και προσπερνά αδιάφορο άλλα μαστάρια φορτωμένα με γάλα. Και πώς η μητέρα αναγνωρίζει το αρνί της μεταξύ χιλιάδων άλλων. Και η μάνα πάλι τόσα άρνια, πώς το αναγνωρίζει. Να τη μέρω και η ίδια. Όλα έχουν μία φωνή. Όλα έχουν μία φωνή. Τα αρνιά. Το ίδιο χρώμα. Μία οσμή. Πρόσεξε το, μία οσμή. Με τη μυρουδιά πέντεση. Μία οσμή λέει. Δεν έχουν διαφορετική. Με τη μυρουδιά. Από ό,τι καταλαβαίνει η δική μας όσφρηση. Αλλά όμως αυτά έχουν μία αίσθηση οξύτερη από τη δική μας αντίληψη. Έχουν μία αίσθηση που από τη δική μας λογική είναι κατά πολύ ανώτερη. Αίσθηση, όχι λογική. Προσέξτε το αυτό. Αίσθηση. Το σκυλάκι δεν έχει ακόμα δόντια και όμως αντιμετωπίζει αυτόν που το ενόχλησε με το στόμα. Δεν έχει βγάλει δόντια το σκυλάκι το μικρό και άμα πας το πειράξεις με το στόμα θα πει άμ. Ο μόσχος, το μοσχάρι, ακόμη δεν έχει κέρατα και γνωρίζει πού θα φυτρώσουν. Γιατί τα έχει όπλα. Τα έχει σαν όπλα τα κέρατα. Ξέρει πού θα βγουνε. Αυτά είναι απόδειξης από ότι η φύση όλων είναι αδίδακτη. Δηλαδή, τι σημαίνει η φύση όλων, δηλαδή τα χαρακτηριστικά κάθε ζώου και το τι θα κάνει κάθε ζώο είναι αδίδακτα, δηλαδή είναι φυτρωμένα. Αυτό σημαίνει αδίδακτα. Και εμείς έχουμε φυτρωμένα τέτοια. Για να προχωρήσουμε. Και τίποτε δεν είναι άτακτο στα ζώα, ούτε ακαθόριστο, αλλά όλα φέρνουν τη σημασία και σημάδια της σοφίας του Δημιουργού. Όλα τα δείχνουν τη σοφία του Δημιουργού, του Θεού. Ο σκύλος δεν έχει μεν λογικό, έχει όμως αίσθηση που ισοδυναμεί με το λογικό. Διότι αυτά που με τα δυσκολίας βρήκαν η σοφή του κόσμου, αφού κάθισαν ένα μεγάλο μέρος ζωής τους και ψάξανε, λέει η σοφή,
Ψάξανε, βρήκανε τα γράμματα, φτιάξανε την τέχνη της ρητορικής, φτιάξανε το λόγο. Τα ζώα δεν ασχοληθήκαν καθόλου με πανεπιστήμιο ρητορικής. Μιλάνε με τον καλύτερο τρόπο. Και μάλιστα συγκινητικά όσο δεν παίρνει άλλο και συμπαθητικά. Τα ζώα και συμπαθητικά. Ο σκύλος δεν έχει λογική, είπαμε. Γιατί όταν ερευνά ο σκύλος τα ίχνη που αφήνει το θύραμα, παίρνεις το σκυλί, το πας, ο κυνηγός δηλαδή, να κυνηγήσει. Αν τα εύρη να διακλαδίζονται, τα βρει πάνε και από εδώ, από τη μία, πάνε και από την άλλη, διακλαδίζονται τα ίχνη. Πάνε δηλαδή προς πολλές κατευθύνσεις, εξετάζει όλες τις κατευθύνσεις που πήρε το θύραμα. Σε εξετάζει όλες. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, Όποιο και αν γίνει αυτό το θύραμα. Και με όσα κάνει σχεδόν, ακούτε, και με όσα κάνει σχεδόν, διατυπώνει με λόγια τους συλλογισμούς του. Μέσα κάνει το σκυλί, αν πήγε από εδώ, κουνιέται έτσι, είναι σαν να σου λέει και από εδώ και από εκεί και από εκεί, σε μαθαίνει εσένα, ναι. Πώς σκέφτεται, τι έκανε το θύραμα. Ναι. Ή προς τα εδώ λέει, τράβηξε το αγρίμι, ή προς τα εδώ, ή προς αυτό το μέρος, ή προς το άλλο. Αλλά βέβαια ούτε προς τα εδώ, ούτε προς τα εδώ. Άρα κατευθύνθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Λέει ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, ούτε από εκεί. Άρα έκανε προς τα εδώ. Προς τα πίσω. Με τις κινήσεις που κάνει το ζώο, σου δίνει ότι ξέρεις εγώ πάω. Αυτό λέγεται. Προσέξτε λέει. Δεν πήγε εδώ, δεν πήγε από εκεί, άρα πήγε εδώ. Αυτό λέγεται ισάτοπο αναπαγωγή. Λέγεται αυτή. Οι μαθηματικοί το λένε ισάτοπο αναπαγωγή. Ξέρω το σκυλί σε μαθαίνει. Και πάει με σιγουριά και το βρίσκει. Και το θύραμα το καημένο για να γλιτώσει και τα κάνει τα κόλπα αυτά. Ναι. Τι παραπάνω κάνουν αυτοί που κάθονται σοβαροί και φτιάχνουν σχέδια από το σκυλί. Τι παραπάνω κάνουν. Και χαλάσουν συνεχώς σχέδια για να βρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Το σκυλί ποιος το έμαθε. Το δε μνημονικό της ευγνωμοσύνης του σκύλου, το μνημονικό, μνήμη, καταντροπιάζει όλους όσοι φάνηκαν αχάριστοι στους ευεργέτες των. Το μνημονικό του σκύλου καταντροπιάζει όλους όσοι είναι αγνώμονες στους ευεργέτες. Πιο απλά. Μου έδωσε εμένα κάποιος μια βοήθεια μεγάλη, δεν μου γύρεψε να του το επιστρέψω, μου το έκανε δώρο. Εγώ ενδέχεται αύριο να γυρίσω το πρόσωπο μαλλό, να μην του πω καλημέρα. Ούτε ευχαριστώ. Ο σκύλος όμως έχει μνήμη. Θα γυρίσει σε αυτόν που θα το φιλέψει, μετά από καιρό, δεν ξέρω πώς, θα το ξαναδεί, θα το κουνήσει τη δουρά, θα του πει ευχαριστώ. Αφού και όταν συνέβη να φωνευθούν κύριοι στην έρημο, βρέθηκε άνθρωποι πήγανε στην έρημο με σκυλιά για βοήθεια, σκοτωθήκανε λέει, σκοτώθηκε το αφεντικό στην έρημο και καθώς λέει αναφέρουν τα βιβλία, παρέμενε και ψώφισε και το σκυλί δίπλα στο αφεντικό. Από ευγνωμοσύνη. Από ευγνωμοσύνη στο αφεντικό. Το έχουμε δει. Μερικά μάλιστα είχαν τόση θερμή αφοσίωση, σκυλιά, τόση θερμή αφοσίωση, ώστε έγιναν οδηγοί σε αυτούς που καταζητούσαν τη φωνή. Τα βλέπουν τους αστυνομικούς, που ψάχνουν τη φωνή. Και κατόρθωσαν να εισαχθούν στη δίκη και να τιμωρηθούν οι κακούργοι.
τους βρήκα τα σκυλιά. Τι έχουν να πούν αυτοί που όχι μόνο δεν αγαπούν τον Κύριο που τους έπλασε και τους τρέφει, αλλά και πιάνουν φιλία με αυτούς που λέγουν άδικα κάτω του Θεού. Έρχεται τώρα και λέει, βέβαια δεν σε μαθαίνει, δεν σε μαθαίνουν τα ζώα. Να πεις ευχαριστώ το σκυλί που είναι με τόση ευγνωμοσύνη στο αφεντικό του. Δεν σε μαθαίνει να πεις ένα ευχαριστώ. Αλλά γυρίζεις και βλαστημάς τον Θεό και ψάχνεις να βγει εκείνους που δεν πιστεύουν στον Θεό για να είσαι αγνώμονος στον Θεό. Αλλά άσε να γυρίσουμε στην εξέταση δημιουργίας. Τα ζώα, να προσέξουμε, που κατατρώγονται περισσότερο, δηλαδή αυτά τα ζώα που τρώγονται και από τον άνθρωπο και από τα ζώα, πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα και πιο πολλά. Δηλαδή η μάνα θα γεννήσει αντί για ένα τέσσερα παραδείγματος χάρη, γιατί αυτά τα τρώνε. Ενώ αυτά που τρώνε, όχι τρώγονται, που τρώνε άλλα, γεννάνε από ένα. Γεννάνε από ένα. Για την ισορροπία της φύσεως. Για τούτο γεννούν πολλά οι λαγοί, για τούτο και τα αγριόδιδα και τα άγρια πρόβατα γεννούν δίδυμα, για να μην εξαφανιστούν τα είδη που τρώγουν τα σαρκοφάγα. Τώρα διαβάζουμε για να δούμε τη σοφία του Θεού. Είναι στην ουσία, ενώ εκείνα που τρώγουν τα άλλα γεννούν λίγα. Έτσι η Λέα γεννά μόνο ένα λιοντάρι, διότι αυτό το ένα, καθώς λέγουν, κατασπαράσει με τα νύχια του την μήτρα της μητέρας του, και έτσι βγαίνει. Σκίζει την μήτρα της μάνας το λιοντάρι και βγαίνει. Και ψοφάει μετά. Έχω την εντύπωση ότι εδώ ο Άγιος για αυτή την γνώση δεν συμβαίνει να νομίζω να ψοφάει η Λένα. Και οι οχιές βγαίνουν κατατρώγοντας τη μήτρα της μάνας. Εκεί ψοφάει η οχιά. Ψοφάει η οχιά. Και ανταποδίδοντας έτσι στη μητέρα το μισθό που της αξίζει. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Δηλαδή η μάνα ψοφάει η οχιά και βγαίνει το, γιατί λέει ότι όταν συνέρχεται η μάνα με το πατέρα για να γεννηθεί το μικρό, σκοτώνει το πατέρα. Το σκοτώνει το πατέρα, η οχιά, τον άντρα της δηλαδή. Και για να εκδικηθεί λέει το μικρό σκίζει τη μάνα, βγαίνει και ψοφάει η μάνα. Ό,τι κάνεις θα λάβεις, η καρδιά σου μου πονεί. Αυτό διδάσκει. Το κατάλαβες καλά? Ναι. Και οι οχές βγαίνουν κατατρώγοντας τη μήτρα. Έτσι τίποτε απρονόητο δεν υπάρχει. Τίποτε απρονόητο δεν υπάρχει. Ούτε είναι χωρίς φροντίδα που του χρειάζεται. Και αν παρατηρείς τα ίδια τα μέλη των ζώων, θα διαπιστώσεις ότι ο πλάστης ούτε προσέδωσε τίποτε το περιττό, ούτε άφησε τίποτε το αναγκαίο. Ούτε περιττό υπάρχει στη φύση, ούτε αναγκαίο. Στα σαρκοφάγα ζώα έβαλε δόντια αιγμηρά. Αιγμηρά. Γιατί τέτοιους χρειαζόταν για το είδος της τροφής που τρώγουν. Αφού είναι σαρκοφάγα, πρέπει να βάζουν τα δόντια. Ενώ σε αυτά που έχουν δόντια μόνο στη μια σαγόνα, έδωσε πολλές και διάφορες αποθήκες τροφών. Όταν λέει αποθήκες τροφών, θα πάρουμε την κασίκα, παραδείγματος χάρη. Η κασίκα τρώει το χορτάρι, το βάζει μέσα και το ξαναβάζει πάλι. Δεν έχει αιχμηρά δόντια, αλλά τέτοια για να μπορεί να τρώει το χορτάρι, αλλά και να το παίρνει. Να το είχε μέσα της. Επειδή κατά το πρώτο φάγωμα δεν αλέθουν την τροφή επαρκώς στα δόντια. Τα έκανε να ξαναβγάζουν αυτό που κατά ήπιαν, να το αλέθουν καλά και με το μυρικασμό και να τα κάνουν κατάλληλο για να τραφούν. Θα το βγάλουν, λέγονται μυρικαστικά αυτά τα ζώα. Στα ζώα που υπάρχουν στόμαχος, που υπάρχουν ο στόμαχος και ο εχήνος και κρύφαλος και το ένιστρον, δεν υπάρχουν ασκόπος, αλλά το καθένα εξυπηρετεί μία ανάγκη.
μιλάει για τον Αχινό, για τον Αχινό. Τώρα ο Κυκλή, το ένιστρο, το αστέρι είναι αυτό, για να δω, έχει εδώ, το 25 λέει εδώ πέρα. Δεν ξεκαθαρίζει. Λοιπόν, δεν είναι, λέει, το καθένα εξυπηρετεί μια ανάγκη. Λέει, μακρύς ο λαιμός της καμήλου για να εξισώνεται με τα ψηλά πόδια και να φτάνει το χόρτο με το οποίο ζει. Η καμήλα, μακρύ λαιμό. Κοντός και βυθισμένος στους ώμους ο λαιμός της αρκούδας. Και του λιονταριού επίσης και της τίγρεως και όλων των άλλων όσα είναι αυτής κατηγορίας. Γιατί αυτά δεν τρέφονται με χλώη, ούτε χρειάζεται να σκύβουν στη γη, αφού είναι σαρκοφάγα και ζουν με τα ζώα που συλλαμβάνουν και τρώγουν. Έχουν μικρό λαιμό, δεν χρειάζεται να έχουν μικρό λαιμό. Μακρύ λαιμό η αρκούδα, παραδείγματος χάρη. Δεν θαυμάζω λιγότερο το λεπτότατο κεντρί του σκορπιού που το έκανε ο τεχνίτης κούφιο σαν σωλήνα, ώστε με αυτό να χύνει σαν με ένεση το διητήριο όσους δαγκώνει ο σκορπιός. Και κανείς να μην κατηγορεί τον δημιουργό, γιατί έβαλε στη ζωή μας ζώα φαρμακερά και καταστρεφτικά και εχθρικά προς αυτήν. Έχουμε και ζώα που μας αντιμάχονται. Άμα μας δαγκώσουν, χάνουμε και τη ζωή μας. Να μην κατηγορούμε τον δημιουργό, λέει, γιατί υπάρχουν αυτά. Διότι εν τη αυτή περιπτώση έπρεπε να κατηγορεί και τον παιδαγωγό που επαναφέρει στην τάξη τους χαλαρούς νέους και σοφρονίζει την αγαλινοσιά τους. Λέει, ούτε τον δημιουργό μας κατηγορούμε γιατί έκανε τα ζώα αυτά που είναι, μας εκθρεύονται και μπορεί να μας στείλουν στην άλλη ζωή. Γιατί έτσι πρέπει να κατηγορήσουμε και το δάσκαλο που παιδαγωγεί τα παιδιά και τα αδέρια για να γίνουν καλά. Έχεις εμπιστοσύνη στο Κύριο. Άμα έχεις εμπιστοσύνη στο Κύριο, άκουσε τι σου λέει ο Κύριος. Επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσει λέγοντα και δράκοντα. Θα το εξηγήσω. Σε σένα τον άνθρωπο σου έδωσε τη δυνατότητα να πατάς επάνω στα δηλητηριώδη που οδηγούν στο θάνατο και να μην σε αγγίζει καθόλου το δηλητήριο. Πώς? Σου έδωσα εγώ τη δύναμη, λέει ο Κύριος. Εφόσον έχεις ακέραια την πίστη, ακέραια την πίστη, δεν θα σε ενοχλήσει τίποτα με τα ζώα. Λέει ο Πάτερ Παΐσιος σε ένα βιβλίο μέσα, το κατά το κάνω πιο λιανά. Λέει σε ένα βιβλίο μέσα. Στον άνθρωπο του Θεού όλα τα όντα είναι ήμερα. Στον άνθρωπο του Θεού όλα τα όντα είναι ήμερα. Και έβλεπε στο Παΐσιο φίδια, τσακάλια, λύκους στον Ατάρο κλπ. Να μην τον πειράζουν. Σε εκείνον που απέχει από τα θεία προστάγματα, από τις γραφές, εκείνος σίγουρα θα κινδυνεύει, γιατί είναι λυψός στην πίστη. Λυψός στην πίστη. Πειράζουν τα όντα εκείνους που είναι λυψοί στην πίστη. Και τα πειράζει ο άνθρωπος τα όντα, τα ζώα, τα βλαβερά. Αλλά εδώ και αρκετή ώρα καταλαβαίνω ότι θέλετε να σας εξηγήσω τα σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου. Πάμε τώρα στον άνθρωπο λίγο. Και σχεδόν μου φαίνεται ότι ακούω τους ακροατές να φωνάζουν από μέσα τους ότι διδασκόμεθα μεν πώς είναι στη φύση τα πράγματα που μας ανήκουν, αλλά αγνοούμε εμάς τους ιδίους. Έως τώρα θα πείτε τώρα εσείς και εγώ από την μεριά. Καλά μας τα λέει ο Άγιος Βασίλειος, μας μαθαίνει ωραία πράγματα. Αλλά για εμένα τον άνθρωπο τι θα μου πει? Είναι λοιπόν ανάγκη να πούμε κάτι, διώχνοντας μακριά το δισταγμό που μας κατέχει. Πράγματι,
Καθώς φαίνεται, το δυσκολότερο απ' όλα είναι να γνωρίσει κανείς καλά τον εαυτό του. Το δυσκολότερο πράγμα είναι να γνωρίσει ο καθένας μας τον εαυτό του. Τον εαυτό του. Να γνωρίζεις τα ζώα που τα αναφέραμε ένα-ένα, τα γνωρίζεις εύκολα, σε μαθαίνουν ωραία τα ζώα. Γιατί τα βλέπεις και τα θαυμάζεις. Αλλά τον εαυτό σου, γιατί όχι μόνον ο οφθαλμός που βλέπει προς τα έξω δεν είναι κατάλληλος να βλέπει τον εαυτό του, αλλά και αυτός ο νους μας που βλέπει με πολύ ακρίβεια το ξένο αμάρτημα, είναι βραδικίνητος στο να δει τα δικά του ελαττώματα. Λέει λοιπόν, το μάτι εύκολα πέφτει στα λουνού, δύσκολα πέφτει στα δικά του, και είναι βραδικίνητο να περάσει μέσα το μάτι, αν είναι δυνατό το μάτι να περάσει μέσα στον εαυτό μας, και δηλαδή το μάτι αυτό που βλέπει του αλουνού. Για τούτο και την ώρα αυτή ο λόγος με πολύ ακρίβεια μας εξέθεσε για τα άλλα όντα, είναι νοθρός και γεμάτος αποκνηρία για την εξέταση των δικών μας. Αν και είναι βέβαιο ότι αυτός που εξετάζει τον εαυτό του με μυαλό γνωρίζει τον Θεό όχι τόσο από τον ουρανό και τη γη όσο από τη δική του κατασκευή. Λέει, μέχρι τώρα είδαμε τα όντα της φύσεως πώς λειτουργούν. Αυτός που θα γυρίσει να ψάξει να βρει τον εαυτό του και μόνο από το φτιάξιμο την κατασκευή του σώματος του ανθρώπου θα υψώσει τα χέρια και θα πει: σε ευχαριστώ Κύριε που με έκανες άνθρωπο. Άνθρωπο. Το λέει και ο κ. Βασίλειος. Όλα τα όντα τα έκανε και κοιτάνε κάτω. Κάτω κοιτάνε όλα. Για να βρουν την τροφή. Τον άνθρωπο μόνο έβαλε το κεφάλι να είναι ψηλά και να κοιτάει επάνω. Ξέρετε τη γλώσσα, ότι η γλώσσα ελληνική είναι η πιο θαυμαστή γλώσσα του κόσμου και η πιο τέλεια. Δεν υπάρχει ένας Άγγλος πρέπει να είναι, όχι Ρώσος είναι, που ήρθε σαν Αγιονόρος και εδώ κάθεσε μελέτη στην ελληνική γλώσσα και την έμαθε καλύτερα από Έλληνα, λέει η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα που αποδίδεται η θρησκεία στο τελειότατο βαθμό. Η ελληνική γλώσσα. Έχει λάμψη, έχει γλώσσα, έχει έγλη, έχει κάτι που σε μαγνητίζει. Κρύβει η γλώσσα ελληνική μεγάλη σοφία μέσα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί οι λέξεις άνθρωπος, άνθρωπος, ακούγεται μία, αλλά είναι φτιαγμένη από δύο. Έχει δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι η λέξη άνω, άνω, και το άλλο κομμάτι είναι θρόσκο. Άνω θρόσκο, άνω κοιτάζω, άνω πηγαίνω. Έτσι λέει η ελληνική γλώσσα, έτσι ονομάζει τον άνθρωπο. Λέει ότι έγινε από δύο κομμάτια και έγινε ένα άνω θρόσκο, άνθρωπος. Άνω πηγαίνω. Τα ζώα κοιτάνε κάτω, είναι ζώα. Εμείς είμαστε άνθρωποι, πάνω πρέπει να κοιτάμε και οι περισσότεροι κοιτάμε κάτω. Λοιπόν, και η κότα που κοιτάει για πάνω τι είναι? Δεν κοιτάει η κότα πάνω. Είναι νερό. Ναι, λέει ευχαριστώ. Έτσι, λέει ευχαριστώ. Θα το πούμε και έτσι αυτό. Το συνήθως το λέμε. Βρε, κοίτα η κότα λέει και λέει ευχαριστώ στον Θεό. Έτσι δεν λέμε. Πει νερό. Ναι, όταν πει νερό. Λοιπόν, ο Δαβίδ ο προφήτης όταν βλέπει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, λέγει ότι σε θαυμάζω Θεέ μου, σε θαυμάζω Θεέ μου από τον εαυτό μου, από τον εαυτό μου.
από τον τρόπο με τον οποίο με έχεις φτιάξει. Η γνώση που παίρνω μου λέει ότι είσαι αξιοθαύμαστος. Και πώς το λέει αυτό? Εθαυμαστώθη η γνώση σου, έξε μου. Επειδή ήδη η ώρα πλησίασε να τελειώσουμε, έρχομαι και πάλι από εκεί που ξεκίνησα, από εκεί που διαβάσαμε στον Άγιο Βασίλειο μέσα στην έκθεση των ζώων που κάνει. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι εντελώς τυφλός, ώστε να βλέπει τη δημιουργία του Θεού και ειδικά τα ζώα και να μην διδάσκεται. Να βλέπει τα ζώα και να μην διδάσκεται. Όλη τη φύση. Να δει. Όλη τη φύση. Σήμερα κάνουμε για τα ζώα. Ναι, λέω, εγώ. Μια άλλη φορά κάνουμε και τη θάλασσα. Και θα φάσαμε και τη θάλασσα. Λοιπόν, αυτά είπαμε τα ζώα, το τονίζω άλλη μια φορά, έχουν φυσική, δηλαδή αποφυτεμένη από μονάχη μέσα, την αρετή, θα πούμε αυτόν τον τρόπο. Το μυρμήγκι έχει φυσική την εργατικότητα. Για να καταλάβουμε, άλλα ζώα έχουν φυσική την ανδρεία, την ρωμαλαιότητα. Ο ελέφας, παραδείγματος χάρη, δεν καταβάλλεται με τίποτα. Επίσης, τα ζώα από μονάχα τους, εάν είναι μία ασθένεια, ασθενήσουν. Και υπάρχει δυνατότητα να θεραπευτούν, από μονάχα τους βρίσκουν το φάρμακο, χωρίς να πάνε σε πανεπιστήμιο. Επίσης τα ζώα από εντελώς μονάχα τους έχουν τις δυνατότητες, χωρίς τη διδασκαλία κανενός από τον άνθρωπο, να αναγνωρίσουν τους φυσικούς γονείς. Φυσικούς γονείς. Και ποτέ ένα ζώο δεν θα αφήσει απροστάτευτο εκείνο που θα φέρει στον κόσμο. Μα ούτε και θα σκοτώσει. Δεν θα σκοτώσει. Θα του σεβαστεί τη ζωή. Τα ζώα διδάσκουν. Και αφού διδάσκουν τα ζώα, και ειδικά ο σκύλος δεν ξεχνάει ποτέ τον ευεργέτη, ο άνθρωπος που ευεργετήθηκε με πρίκα μεγάλη, νου, ψυχή, αρετές σωματικές. Ποιος του τα έδωσε, και όχι μόνο αυτά, και άλλα αγαθά. Και ποια είναι η ευγνωμοσύνη που στρέφει και δίνει σε αυτόν που τα έδωσε? Διδασκόμαστε ότι υπολοιπόμαστε, δηλαδή είμαστε κατώτεροι των ζώων ως προς το ευχαριστώ στο δημιουργό, στον ευεργέτη. Τελειώνοντας λέγω, εκείνο που είπε και παραμένει ανεπανάληπτο, ως ο Δαβίδ, ως εμεγαλήθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Τελειώσαμε και σήμερα για τα ζώα. Όσον αφορά για το σκύλο. Θα την συναρμόσει Βασιλάκη αυτή μαζί με την άλλη τη θάλασσα που την έδειχνες εχθές, που την έδειχνες. Λοιπόν, τα ζώα διδάσκουν. Λέγε Βασιλάκη. Όσον αφορά για το σκύλο, ο σκύλος γνώρισε τον Οδυσσέα μετά από 40 χρόνια. Α, το αφαίρει ο... Ναι. Την επιστροφή του, μόνο ο σκύλος τον γνώρισε. Πολύ σωστά. Κανένας άλλος.
Πολύ σωστά. Και το κάτω όλο στα ζώα. Ο πελεκάνος, πες το, όταν τα παιδιά του τα χτυπήσει φίδι, ανοίγει τη φτερούγα του και βγάζει αίμα και το ταΐζει στο στόμα για να εκδώσει από το δηλητήριο που έχει πάρει. Αυτό το έχω διαβάσει κάποιο χωρίο που λέει και το αίμα λέει που μας χάρισε ο Θεός. Α, ο Κύριος, ως το πελεκάνο, σαν το πελεκάνο. Μου έλεγε ότι και το άρτο γίνεται σώμα. Βέβαια, βέβαια. Και το ίνο γίνεται αίμα. Αίμα. Συνεπώς. Σαν το πελεκάνο παίρνουμε και εμείς τα γιώμαστε. Μου έλεγε Θεός χωρέστονε, καλό παράδεισο να έχει, ήταν ευλογημένη ψυχή. Για μένα, ναι, ο Παυλόπουλος ο γιατρός, ο οδοντίατρος. Λέει, άκου να σου πω, ξέρεις, όταν λέει γυρίσει ο πελεκάνος στη φωλιά και βρει άλλο πελεκάνο να συνέρχεται η πελεκάνα, μαζεύει λέει άλλα, άλλος πελεκάνος και ραμφίζει τον παραβάτη, το σκοτώνουν όλα μαζί. Η φύση διδάσκει. Θεός χωρίς μου το έλεγε, μου βγάλε το δόντι και μου το έλεγε, μια και το είπες για τον πελεκάνο. Και το πάτησε το κουμπί. Κατάλαβες. Έπει κάποιος κάτι εκεί πέρα για τα ζώα. Το θέμα είναι τα ζώα διδάσκουν. Στο ζώο Κώστα είναι και η μέλισσα. Βεβαίως, θηλαστικό ζώο. Γιατί έχω να με διαβάσει περί της μέλισσας και λέει ότι η παγκόσμια κοινωνία αν έσκυβε λίγο και έβλεπε τη μέλισσα πώς ακριβώς κινείται με τη βασίλισσα και πώς να αυξάνεται, είναι το τέλειο θαύμα. Το τέλειο θαύμα. Δεν υπάρχει τέλειότερο. Τελειότερο δεν υπάρχει. Η σοφία τα πάντα πει. Τελειώσαμε. Κάθε ένα κοιτάει του. Κάθε ένα κοιτάει. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, ο Θεός τα έρθει. Καλή αντάμωση την άλλη. Μην φύγεις εσύ. Λοιπόν, καλή αντάμωση λοιπόν. Την άλλη Δευτέρα. Τρίτη, Δευτέρα. 6:30 ώρα. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ειδής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εφέρετε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και την πτήση, τον άρτον ημών τον επίβλησο, δώσε ημίν σήμερα και άφεσε ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αυτοίμε τις ευλέτες ημών, και λύσε ενέχεις ημάς κυρασμών, αλλά λύσε ημάς από το πολεμίο. Διεφόρον τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ανάβαση. Εν τέλει ήρθες, ε.